Γεια σου, είμαι η Ειρήνη από το Πάξι. Ελπίζω να σε βρήκα καλά. Έχω εδώ, όπως βλέπεις, μία κολοκύθα. Τις λατρεύω τις κολοκύθες. Μπορούμε να φτιάξουμε πολλά πράγματα με αυτές. Δίνουν τη γλυκιά γεύση τους παντού. Εμείς σήμερα όμως θα φτιάξουμε ένα ρολό με κολοκύθα και μανιτάρια. Πρώτα κόβω την κολοκύθα μου στη μέση, αφαιρώ τα σπόρια και στη συνέχεια την κόβω σε κομμάτια. Την κόβω όπως το καρπούζι περίπου, σε φέτες. Και την κάθε φέτα σε μικρότερα κομμάτια. Τα βάζω στο ταψί μου πάνω σε λαδόκολλα. Τα ραντίζω με ελαιόλαδο. Θα πασπαλίσω λίγο αλάτι και πιπέρι. Και θα τα ψήσω στο φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ψηθεί η κολοκύθα και να μαλακώσει. Παίρνω τώρα ένα τηγάνι, το βάζω στην εστία, σε μέτρια προς δυνατή ένταση. Θα ζεστάνω λίγο ελαιόλαδο και θα σοτάρω το κρεμμύδι. Προσθέτω το σκόρδο και τα μανιτάρια που έχω κόψει σε φέτες. Όπως λέω κάθε φορά που χρησιμοποιώ μανιτάρια, τα μανιτάρια επειδή είναι σαν σφουγγάρι δεν τα πλένουμε διότι απορροφούν νερό. Αν θέλουμε είτε με ένα απλό απορροφητικό χάρτη κουζίνας, είτε με ένα έτσι βρεγμένο πανάκι, τα καθαρίζουμε εξωτερικά και στη συνέχεια βέβαια τα τεμαχίζουμε. Προσθέτω θυμάρι, αλάτι και πιπέρι. Τα ανακατεύω και όταν δω ότι έχουν μαραθεί, ουσιαστικά έχουν βγάλει τα υγρά τους και έχουν αλλάξει χρώμα από λευκά, έχουν γίνει αυτό το σκούρο καφέ, κλείνω την εστία και βγάζω το τηγάνι από τη φωτιά. Ψήθηκε η κολοκύθα, την έβγαλα από το φούρνο, την αφήνουμε πρώτα 10 λεπτάκια να κρυώσει για να μπορούμε να την πιάσουμε και τώρα με ένα κουτάλι θα αφαιρέσω τη σάρκα και θα τη βάλω στο μπολ. Και αφού βάλω όλη την κολοκύθα, την ψύχα της κολοκύθας στο μπολ, θα προσθέσω είτε παρμεζάνα τριμμένη, είτε κέφαλο τύρι και θα τα λιώσω, θα τα πιέσω απλά με ένα πιρούνι. Τώρα θα προσθέσω στον μπολ μου όλα τα υπόλοιπα υλικά της γέμισης, δηλαδή τα μανιτάρια που έφτιαξα προηγουμένως, με τα κρεμμυδάκι και το σκόρδο. Καρύδι, το οποίο έχω χόντρο κόψει. Κάρι, μην το φοβηθείτε το κάρι, δεν είναι πικάντικο. Λίγο αλάτι και αλευράκι και θα τα ανακατέψω όλα αυτά πάρα πολύ καλά.
ανοίγω το φύλλο μου, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είτε έτοιμο φύλλο, είτε εγώ θα σας έχω εκεί που έχω τη συνταγή ένα χωριάτικο με ελαιόλαδο, πάρα πολύ εύκολο φύλλο, αν θέλουμε να το φτιάξουμε μόνοι μας. Και σε ένα μπολάκι πρώτα απ' όλα θα χτυπήσω ένα αυγό με λίγο νεράκι. Και αλείφω με αυτό γύρω-γύρω περιμετρικά το φύλλο, ουσιαστικά σαν ένα πι. Και θα βάλω τη γέμιση στη μέση, κατά μήκος. Συμπιέζω τη γέμιση στη μέση, σαν ένα λουκάνικο να το κάνω, και ξεκινάω από την πλευρά την οποία δεν έχω περάσει με αυγό, να τη λήξω πρώτα με αυτή και μετά να σκεπάσω με την άλλη πλευρά, να δημιουργήσω ουσιαστικά ένα κορμό, ένα λουκάνικο. Πιέζω στην άκρη και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Εδώ βλέπουμε ότι σκεπάζει 1-2 εκατοστά η μία ζύμη την άλλη, η μία πλευρά ουσιαστικά την άλλη. Πιέζω στην άκρη, θα τη μεταφέρω πάνω σε μία λαδόκολλα στο ταψί μου, γυρίζοντας όμως την ένωση από την κάτω πλευρά, για να μην μου ανοίξει όσο θα ψήνεται. Τις άκρες τις τρίβω προς τα μέσα, και τη μία και την άλλη. Με το πιρούνι μου τις πιέζω για να μην μου ανοίξουν. Αλείφω όλο το ρολό με το αυγό. Το χαράζω διαγώνια με ένα μαχαίρι. Και είναι έτοιμη για το φούρνο, την ψήνω στους 200 βαθμούς Κελσίου. Έχει ψηθεί, το έχω αφήσει και 15 λεπτάκια να κρυώσει και τώρα είμαι έτοιμη με το μαχαίρι για να το κόψω σε κομμάτια. Η κολοκύθα γενικά στις πίτες είναι το κάτι άλλο και πάω να δοκιμάσω. Ένα ρολό που νομίζω θα τους ενθουσιάσει όλους. Έχει και την γλυκιά υφή της κολοκύθας, αλλά έχει και τα τραγανά καρύδια μέσα και μανιτάρια. Είναι φανταστικό. Το κάρι του ταιριάζει φανταστικά. Μην το παραλείψετε. Τη συνταγή αναλυτικά και τα υλικά και την εκτέλεση θα τα βρείτε όλα μαζί στο paxi.gr. Φυσικά μην ξεχνάτε να μου στέλνετε φωτογραφίες σας στα stories, να τα βγάζετε δηλαδή σε stories, να τα βλέπω κι εγώ, να τα δημοσιεύω στα stories του Paxi και να βλέπω κι εγώ πώς τα φτιάχνετε ή και τι αλλαγές μπορεί να κάνετε στις συνταγές του Paxi. Σας ευχαριστώ όλους όσους είδατε τη συνταγή. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε όμως να περνάτε καλά. Γεια σας!